Arnos Online Education, η γνώση απλά και κατανοητά από τους δασκάλους της δικής σας εκπαιδευτικής οικογένειας arnos.gr. Και συνεχίζουμε λοιπόν, παιδάκια, με την άσκηση τη 9, εντάξει, πάνω στην παράγραφο 2-4, πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων. Πάμε να τη διαβάσουμε. Ένας αγρότης πούλησε σε 4 εμπόρους, το Βαγγέλη, τη Μαρία, τον Νίκο, τον Δημήτρη. Στο Βαγγέλη πούλησε τα 2/5 της παραγωγής, στο Νικόλα τα 2/15, στη Μαρία το 1/3 και στον Κοσμά. Εντάξει, παιδιά, τα αλλάζω τα ονόματα, έτσι. Λοιπόν, στο Βαγγέλη, στο Δημήτρη, στο Γρηγόρη, στον Ιάκυνθο, βάλτε ό,τι ονοματάκια θέλετε. Λοιπόν, πούλησε λοιπόν αυτά τα κομμάτια της παραγωγής του. Τι μέρος του έμεινε απόλυτο? Καθίστε, παιδάκια, για να ξέρω τι του έμεινε απόλυτο, δεν πρέπει να ξέρω τι πούλησε. Λοιπόν, άρα πρέπει να πάρω το μέρος που έδωσε στο Βαγγέλη, το μέρος που έδωσε στη Μαρία, το μέρος που έδωσε στο Δημήτρη, το μέρος που έδωσε στο Γρηγόρη. Εν πάση περιπτώσει, βάλτε 4 ονοματάκια, παιδιά, και αυτά να τα προσθέσω. Άμα τα προσθέσω, θα ξέρω τι μέρος πούλησε αυτός ο άνθρωπος συνολικά. Άρα θα μπορώ να βρω τι μέρος του έμεινε απόλυτο. Λοιπόν, παιδάκια, για να προσθέσω τα κλάσματα πρέπει να είναι ομόνιμα, δηλαδή πρέπει εδώ κάτω να υπάρχει το ίδιο νουμεράκι, το ίδιο παρανομαστή. Εδώ, παιδιά, όμως δεν είναι, άρα για να τα κάνουμε πρέπει να βρούμε το ελάχιστο κενό πολλαπλάσιο των παρανομαστών 3, 5, 10 και 15, που είναι Βαγγέλη ποιο. Ποιο είναι? Λοιπόν, αυτά, παιδιά, τα διδαχθήκαμε στο κεφάλαιο 1-5, στην παράγραφη, στη βιντεοδασκαλία μας. Όποιο λοιπόν, παιδάκι, δεν το θυμάται, δεν θέλω, παιδιά, να ανησυχείτε. Θα πάτε στα βιντεομαθήματα στο 1-5, θα διαβάσετε τις ασκησούλες που έχουμε και θα τα θυμηθείτε όλα χάρη και καλαμάρι. Λοιπόν, για να βρούμε το ελάχιστο κενό πολλαπλάσιο πρέπει να αναλύσουμε καθένα από αυτά τα νουμεράκια σε γινόμενο πρώτων παραγόντων. Πρώτοι λέγονται οι αριθμοί που έχουν μοναδικούς διαιρέτες, τη μονάδα και τον εαυτό τους. Το 3 είναι πρώτος, άρα δεν χρειάζεται να του κάνουμε κάτι. Όπως και το 5, και αυτό είναι πρώτος. Το δεκαράκι όμως, παιδιά, δεν είναι πρώτος, είναι σύνθετος, αλλά αν το αναλύσω είναι 2/5, που και το 2 είναι πρώτος και το 5. Το 15 δεν είναι πρώτος, είναι σύνθετος, αλλά αν το αναλύσουμε είναι 3/5. Και το 3 και το 5 είναι πρώτοι, έτσι. Άρα, παιδιά, από αυτά εδώ που κάνουμε τώρα, από αυτή την ανάλυση, μπορούμε να πούμε το ελάχιστο κενό πολλαπλάσιο είναι το γινόμενο όλων των παραγόντων, κοινών και μη κοινών, δηλαδή το 2, το 5, το 3, όλα αυτά τα πραγματάκια σε γινόμενο, με το μεγαλύτερο εκθέτη. Εντάξει, εδώ, παιδιά, δεν τίθεται τέτοιο θέμα, γιατί όλα τα νουμεράκια μας έχουν εκθέτη μονάδα. Δηλαδή είναι ισοπαλία στον εκθέτη, άρα δεν υπάρχει θέμα μεγαλύτερο. Λοιπόν, 2, 3, 6, 5, 30. Να το έτσι. Άρα το ελάχιστο κενό πολλαπλάσιο είναι το 30. Αυτό, παιδιά, τι σημαίνει? Κάτσε να τα γράψουμε λίγο εδώ πάνω. Αφού το ελάχιστο κενό πολλαπλάσιο είναι το 30, άρα πρέπει καθένα από αυτά εδώ τα κλασματάκια, αυτό, αυτό, αυτό και αυτό, πρέπει αυτά να τα μεταμορφώσω σε ισοδύναμα με παρανομαστή το 30. Οκ, εντάξει. Από εδώ και πέρα, παιδιά, ξεκινάνε τα εύκολα. Εντάξει. Λοιπόν, προπαίδεια, αγκαλίτσα. Το 5 για να γίνει 30 πρέπει να το κάνω επί 6 φορές. Αλλά επί 6 φορές θα κάνω και αυτό εδώ και θα πάρω 2, 6, 12. Είναι, παιδιά, αυτό που κάνουν οι δάσκαλοι στο σχολείο. Σου βάζουν ένα καπελάκι εδώ πέρα 6, με το καπελάκι πολλαπλασιάζει και πάνω και κάτω και σου κάνει 6 επί 2, 12, 6 επί 5, 30. Ωραία, πάμε στο επόμενο. Το 15 για να γίνει 30, το 30, παιδιά, δεν είναι 15 και άλλα 15, τόσο δεν κάνει. 10 και 10, 20, και 5, 25 και 5, 30, τόσο δεν κάνει, δηλαδή δύο φορές το 15, μαράκι, εντάξει. Άρα το 15 για να γίνει 30 πρέπει να το κάνεις επί 2 φορές. Επί 2 φορές όμως θα κάνεις και το 2 και θα γίνει 2, 2, 4. Ένα. Τι κάνουν οι δάσκαλοι? Βάζουν το καπελάκι από πάνω το ωραίο, πολλαπλασιάζουν με το 2 και με το 15
και βουαλά, είναι το 224-300. Πάμε στο επόμενο. Το 3 για να γίνει 30. Προπαίδεια, τι το κάνεις επί 10. Ναι, αλλά επί 10 θα κάνεις εδώ πάνω, ε? Και θα γίνει 1 ή 10, 10. Κάτσε να το κάνουμε και με το καπελάκι εδώ το ωραίο. Δεκαράκι. Πολλαπλασιάζεις και το 1 και το 3. Και σου κάνει 1 ή 10, 10. 10 επί 3, 30. Ωραία. Να πάμε και στο άλλο. Έλα, εισμένει. Πάμε και στο άλλο. Το 10 για να γίνει 30 πρέπει να το κάνεις επί 3. Ναι, αλλά επί 3 θα κάνεις και το 1. Και σου κάνει 1 ή 3, 3. Βάλε και εδώ το καπελάκι να το δούμε και έτσι. Με το καπελάκι κάνεις πάνω και κάτω πολλαπλασιασμό και σου κάνει 1 ή 3, 3, 3, 10, 30. Εντάξει, παιδάκια. Παρατηρούμε λοιπόν ότι όλα έγιναν ομώνυμα καθώς απέκτησαν τον ίδιο παρανομαστή. Τον παρανομαστή ποιο? 30. Δηλαδή, αυτό που βρήκαμε, παιδιά, εδώ, το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των παρανομαστών 3, 5, 10 και 15. Ωραία. Αυτά είναι, παιδιά, που έχουμε πει στο 2, 4. Προσέξτε, παιδάκια, για να προσθέσω τα κλάσματα πρέπει να τα κάνω ομώνυμα, να έχουν τον ίδιο παρανομαστή. Ναι, εντάξει, δάσκαλα, αλλά αν δεν είναι... Και παιδιά, αν δεν είναι ομόνιμα, πρέπει πρώτα να τα μετατρέψουμε σε ομόνιμα, όπως κάναμε και εδώ. Βλέπετε ότι αρχικά δεν ήταν ομόνιμα, αλλά με αυτή την κίνηση που κάναμε με το ελάχιστο κενό πολλαπλάσιο, τα μετατρέψαμε και τα κάναμε ομόνιμα. Ε, εντάξει, Βαγγίλη. Τα ίδια κάνω και με την αφαίρεση. Για να αφαιρέσω τα κλάσματά μου, πρέπει να είναι ομόνιμα, να έχουν δηλαδή τον ίδιο παρανομαστή. Αν δεν είναι, παιδιά, αν δεν είναι, όπως καλή ώρα, τα μετατρέπουμε πρώτα σε ομόνιμα. Αν δηλαδή έχεις κλάσματα που είναι ετερόνυμα, δηλαδή έχουν διαφορετικούς παρανομαστές, τότε για να τα προσθέσεις ή για να τα αφαιρέσεις, πρέπει πρώτα να τα μετατρέψεις ομόνιμα. Να τα κάνεις δηλαδή να έχουν τον ίδιο παρανομαστή. Να το. Λοιπόν, παιδάκια, πάμε να τελειώσουμε την άσκηση τώρα. Λοιπόν, προσθέτουμε τους αριθμητές 12 και 4 και 10 και 3. 300. Πόσο κάνει? 12 και 4, 16 και 10, 26 και 3, 29. 29, 300. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το μέρος της παραγωγής που πούλησε. Άρα, τα 29, 300 της παραγωγής, εντάξει, είναι αυτό που πούλησε. Εντάξει, εμείς δεν θέλουμε τι πούλησε, εμείς θέλουμε τι δεν πούλησε. Τι έμεινε δηλαδή απόλυτο? Παιδιά, απόλυτο τι έμεινε? Αν όλη την παραγωγή που είναι 30-300 βγάλεις αυτά που πούλησε που είναι τα 29-300, ομώνυμα είναι, έχουν τον ίδιο παρανομαστή 30, άρα αφαιρούμε τους αριθμητές, 30 βγάζω τα 29, 1, άρα το 1 300 της παραγωγής έμεινε απόλυτο. Και το κλασματάκι, παιδιά, μάλιστα, αν θέλετε έτσι να το πούμε και αυτό, είναι ένα ωραιότατο ανάογο κλάσμα. Δεν απλοποιείται άλλο. Ο κοινός διαιρέτης ο μοναδικός του 1 και του 30 είναι το 1, οπότε και με το 1 να διαιρέσεις, δεν αλλάζει κάτι, πάλι ένα 300 θα είναι. Δεν απλοποιείται άλλο. Λοιπόν, παιδάκια, το απαντήσαμε, άρα το μέρος, δηλαδή το κλάσμα της παραγωγής που δεν πούλησε, που έμεινε δηλαδή απόλυτο, είναι το 1/300. Και ολοκληρώθηκε η απολαυστική άσκηση η 9 πάνω στην πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων. Την απολαυστική παράγραφο 2-4 από το κεφάλαιο 2 κλάσματα του σχολικού βιβλίου. Συνεχίζονται, παιδιά, στη διδασκαλία μας στο annos.gr και η γνώση απλά και κατανοητά από τους δασκάλους της δικής σας εκπαιδευτικής οικογένειας annos.gr. Συνεχίζουμε με πίστη, αγάπη και μεράκι για το στόχο και με την επικοινωνία και τη θετική μας αλληλεπίδραση, παιδάκια, στο info@annos.gr για οτιδήποτε χρειαστείτε, μαζί φτάνουμε στην επιτυχία. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά για τη φιλότιμη και αξιέπαινή σας προσπάθεια και να έχετε υγεία, καλή δύναμη και όλα τα καλά του Θεού, εσείς, η οικογένειά σας και όλα τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Να είστε πάντα καλά, παιδάκια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.